Κοντά μας και ο εκλεγμένος για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε εσάς, κύριε Χριστίδη. Και για μένα ήσταν γούρι, και επομένως να το πω και αυτό, όπως ο κύριος Κακλαμάνης, γιατί ήρθα και εγώ την τελευταία εβδομάδα εδώ και ξεκινάω κιόλας. Αυτή την πρώτη εβδομάδα. Πήρε το βάφτισμα του πυρός. Ο κύριος Κακλαμάνης ήταν και ο προεδρεύων της διαδικασίας στην Βουλή, αυτές τις λίγες ώρες που ήμασταν εκεί. Επομένως ήταν για όλους εμάς μια πολύ ωραία εμπειρία. Χαίρομαι. Εύχομαι να επαναληφθεί, κύριε Χριστίδη. Μένει να φανεί. Καλή προσωπική επιτυχία στους δύο που είναι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους. Πάω και στον κύριο Χριστίδη επ' αυτού. Κύριε Χριστίδη, η αλήθεια είναι ότι από χθες έχουμε μπερδευτεί λίγο με το πρόγραμμά σας. Θέλω να μου πείτε όμως τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει με αυτούς τους 800.000 ανθρώπους. Υπάρχει κάτι σχετικά με αυτούς στο πρόγραμμά σας? Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει μια άτυπη λύση, τουλάχιστον για τώρα, όπως προτείνει ο κύριος Τεμπονέρας? Θα στηρίζατε μια τέτοια απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης? Ναι, θα στηρίζαμε μια τέτοια απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Είναι απολύτως λογικό αίτημα και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί όλους ο τρόπος με τον οποίο θα λυθεί αυτό οριστικά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Τέτοιου είδους θέματα όμως που αφορούν την καθημερινότητα είναι σημαντικό να έρχονται στο φως της επικαιρότητας, να καταθέτουν τα κόμματα τις προτάσεις τους και να βρίσκουμε και λύσεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω πολύ περισσότερο, ούτε έχει νόημα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθεί και θέλουμε να λυθεί. Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, γιατί θυμάμαι και ξέρω από την ατζέντα σας ότι ασχολείστε πάρα πολύ και με τα θέματα νεολαίας και με τις ανησυχίες της νέας γενιάς. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο φιάσκο. Εδώ έχουμε παιδιά τα οποία πήγαν να γράψουν με όλη την πίεση, γιατί όλοι έχουμε κάνει, όλοι και όλες έχουμε περάσει από εξεταστικές διαδικασίες που καθόλου εύκολες δεν είναι, ιδίως όταν σε πείθουν μια ζωή ότι εξαρτάται όλος το μέλλον από το πώς θα γράψεις τη χημεία, για παράδειγμα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς αυτό που έγινε και πώς ακούτε και τους προβληματισμούς που πολύ κομψά έθεσε ο κύριος Κακλαμάνης, αλλά που λιγότερο κομψά έχουν σκάσει στη δημόσια σφαίρα, ότι υπάρχει δάκτυλος ενδεχομένως και πολιτικός πίσω από το χακάρισμα. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι το μεγάλο θέμα της εκπαίδευσης και το ζήτημα του αν νομιμοποιείται η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζει για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε στα ζητήματα αυτά. Τα παιδιά ξεκινάνε πανελλαδικές εξετάσεις σε ώρες, θα μπορούσα να πω, και θα επιλέξουν ένα μηχανογραφικό στο τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα τολμούσα να πω, κυρία Γιάμαλη, στα δικά μας χρόνια. Τι εννοώ? Εννοώ ότι σήμερα τα παιδιά επιλέγουν μηχανογραφικό με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους. Τις δυνατότητες που έχει ο μπαμπάς τους, η μαμά τους, ο παππούς τους, η γιαγιά τους ή όποιος μπορεί να τους στηρίξει για να πάνε να σπουδάσουν. Και αυτό είναι κάτι βαθιά άδικο. Δεν θα πάει κάποιο παιδί να σπουδάσει, ξέρετε πώς πήγα εγώ στη νομική της Κομωτινής, κάνοντας 1000 χιλιόμετρα από το σπίτι μου για να πάω εκεί. Αλλά θα πάω στο μέρος το οποίο μπορεί κάποιος να έχει ένα οικογενειακό σπίτι, αν μπορώ να πάω. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά. Τσακίζει, μετά τις εκλογές. Βέβαια. Διαλύει το βιωτικό επίπεδο. Επί της ουσίας διαλύει τα όνειρα των παιδιών, ποινικοποιεί την αίσθηση την οποία έχουν ότι μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους μέσω του πιο δίκαιου τρόπου για να βελτιώσει κάποια ζωή, που είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση ανοίγει τα μυαλά μας δεν έχει τίποτα ίδιο με οτιδήποτε άλλο. Το διάβασμα, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας δεν έχει καμία σύγκριση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εγώ δεν θα κάνω ούτε τον εισαγγελέα ούτε τον συνωμοσιολόγο σήμερα εδώ. Ειλικρινά θέλω να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί με την συγκεκριμένη επίθεση την οποία έχει δεχτεί η Τράπεζα Θεμάτων. Εάν όμως είναι τόσο εύκολο κάποιος να επιτεθεί στην Τράπεζα Θεμάτων, εγείρονται ζητήματα σημαντικά τα οποία αφορούν και συνολικά τις ψηφιακές υποδομές μας. Θυμίζω ότι είχαμε τη διάβγεια πεσμένη για αρκετές εβδομάδες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ζητήματα που αφορούν την κυβερνοασφάλειά μας, ζητήματα που πρέπει να μπουν στη συζήτηση, γιατί όλα τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία θέλει να διατηρεί την εικόνα του κόμματος που έκανε μόνη της όλες τις ψηφιακές αλλαγές, η πραγματικότητα είναι ότι
οι αλλαγές αυτές έχουν ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια και σε αυτές τις αλλαγές πάνω πάτησαν για να κάνουν τη συνέχεια έτσι όπως πρέπει να κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Άρα, υπάρχει ζήτημα κυβέρνου ασφάλειας. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα αυτά? Εάν υπεύθυνος είναι η απλή αναλογική, εγώ το θεωρώ ανέκδοτο. Και επειδή το άκουσα αυτό να το λέει ο κύριος Κέρτσος, με συγχωρείτε. Φεύγει να σας και η καρέκλα του. Όχι, δεν φεύγει. Είπα για τον κύριο Σκέτσο και μου φάνηκε λίγο αστείο και συνέβη ό,τι συνέβη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν φταίει η απλή αναλογική, να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι αν επίσης πει η κυβέρνηση, ο κύριος Κέρτσος, ότι φταίει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Γιατί και αυτό είπε η σημερινή του παρουσία στην τηλεόραση. Στο τέλος ημέρας. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ψάχνει να βρει ένα φταίχτη σε οποιονδήποτε άλλον, σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Το είδαμε στην υπόθεση των Τεμπών, το είδαμε στην υπόθεση των Πυρκαγιών, το είδαμε στην υπόθεση του κορονοϊού, το είδαμε στην υπόθεση της οικονομικής κρίσης. Ποτέ δεν φταίει η δικιά της διακυβέρνηση. Αλλά αντίθετα, το Πασόκ μπορεί να φταίει ακόμα και για τις μύγες που περνάνε πάνω από την πλατεία Συντάγματος. Επομένως, θέλω να πω ότι για εμάς υπάρχουν ευθύνες. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα ένας μετακλητός υπάλληλος στο αρμόδιο Υπουργείο. Μάλιστα. Και αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Τώρα, αφού συγχαρώ τον κύριο Χριστίδη για την ψυχραιμία του που η καρέκλα κατέβαινε αλλά εκείνος δεν έχασε τα λόγια του και αφού ζητήσω να βοηθήσουμε να φτάσει στο προηγούμενο επίπεδο η καρέκλα, να έρθω στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, κύριοι. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, κύριε Κακλαμάνη, που έχετε υπάρξει σε πολλές, είμαι σίγουρη ότι σας έχουν δει. Έχω γκρεμοτσακιστεί. Αλήθεια. Βεβαίως. Στον αέρα. Στον αέρα, πριν χρόνια. Δεν είχαμε YouTube τότε. Όχι, μου φύγει η καρέκλα. Το Λούμπεν δεν ακούει, δεν το βρίσκε. Αλήθεια, ναι, ναι. Πέσατε πολύ. Εντάξει, πρόβλημα και κρατήθηκα από το τραπέζι, αλλά η καρέκλα έφυγε. Εδώ αυτό, δηλαδή πιο ψύχρεμος από το Χριστίδη. Διότι εκείνος πήγαινε προς τα κάτω, εγώ προς τα πίσω. Μια χαρά, αφού το σώσατε, αυτό έχει σημασία. Κύριε Χριστίδη, έχω 2 λεπτά, είστε έμπειρος όμως τηλεοπτικά, οπότε θα καταφέρετε εντός του χρόνου να δεν είπα τίποτα και για τον κύριο Ψαριανό προηγουμένως. Παρακαλώ, πείτε για τον κύριο Ψαριανό. Όχι, θα απαντήσω μαζί με την ερώτηση την οποία θα Ωραία, κάνει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τόσο καιρό κάνατε διμέτωπο εσείς απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χριστίδη. Τώρα που σας κάνει διμέτωπο η Νέα Δημοκρατία, πώς σας φαίνεται και έχει βγάλει στα μανταλάκια δηλώσεις τελεχών σας? Νομίζω ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Αυτό είναι η παραδοσιακή σύγκρουση. Ήταν πάντα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, οι οποίες εξέφραζαν τα μεγάλα ρεύματα του ελληνικού λαού. Είναι η κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας και είναι η κεντροαριστερά, όπως εκφράστηκε διαχρονικά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όσο καιρός περνά, ο κ. Μητσοτάκης το καταλαβαίνει. Σε όλες τις ομιλίες, τον βλέπω δηλαδή και σήμερα στην Κρήτη, τον παρακολουθούσα, αναφέρεται πολύ περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη από ό,τι αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι λογικό, γιατί καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί μια ολοκληρωμένη αντιπολίτευση με αρχή, μέση και τέλος, με ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας, χωρίς κραυγές, χωρίς δώρα, χωρίς χορηγίες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, με μετριοπάθεια, με σοβαρότητα. Και επαναλαμβάνω ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο. Αυτό το μοντέλο πρέπει να σκεφτούμε. Και κυρία Γιαμαλή, ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να δημιουργήσει ένα μπαμπούλα. Mm-hmm. Ο μπαμπούλας ήταν μπαμπούλας του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε και τον κύριο Ψαριανό, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται σήμερα οποιαδήποτε αντίληψη ακούγεται, αντί αρκεί να είναι αντιπολιτευτική. Ξαφνικά ακούμε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης μέχρι προχθές και σημερινό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι για την κυβερνοεπίθεση και την τράπεζα φταίει απλή αναλογική και το περνάμε έτσι. Λέει ο κύριος Κακλαμάνης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει και λέει για 180 βουλευτές, τον αδειάζει την επόμενη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης, όλα με λίγα άλλα. Βγαίνει η κυρία Χρονοπούλου χθες, λέει, έκανε ένα λεκτικό λάθος. Και ασχολούμαστε σήμερα, ομάδες από εδώ, ομάδες από εκεί, ομάδες παραπέρα, επιθέσεις σε κάθε επίπεδο, κεντρικά δελτία ειδήσεων, με το λεκτικό λάθος κυρίας Χρονοπούλου. Δεν ασχολείται κανένας με το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης και όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε πει 100 φορές τις θέσεις και τις απόψεις παράταξης, αλλά προπαγανδίζουν μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη. Αυτός είναι ο λαϊκισμός
με τη γραβάτα. Ελάτε. Αυτός είναι ο λαϊκισμός από τον οποίο πρέπει να φύγουμε και η προπαγανδιστική δύναμη την οποία έχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν ανώνυμα τρολς για να χτυπάνε ασταμάτητα τις θέσεις και τις αρχές και τις αξίες. Να ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις σας για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, νότιος τομέας της Β' Αθηνών, ΠΑΣΟΚ.